Τσάκη, η μάχη συνεχίζεται, έτσι, μια ανοίξη σήμερα και ψυχολογικού και βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος? Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά και έχεις συνέστηση σε όλο τον κόσμο. Ένα παιχνίδι που το θέλαμε πολύ και καταφέραμε να το κερδίσουμε και με μια πολύ καλή εμφάνιση. Μας δίνει η ψυχολογία για τη συνέχεια που, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση τώρα, είναι ένα παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη που είναι όλη η χρονιά. Και με νίκη θα εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας στην κατηγορία. Έχει γίνει περισσότερο από συνήθιο η ανατροπή στα τελευταία παιχνίδια της Κοζάνης ή γυρίζει τα παιχνίδια τέλος πάντων. Αυτό δείχνει ότι δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο αγωνιζόμαστε μέχρι να σφίξει ο διαιτητής. Το έχουμε αποδείξει και έχετε δει ότι έχουμε πάρει βαθμό για βαθμούς στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι και σήμερα βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά βγάλαμε αντίδραση και καταφέραμε να ανατρέψουμε το σκορ. Και θέλω να μου πεις κάτι για την απίστευτη αυτή φάση στο δεύτερο ημίχρονο με τα τρία συνεχόμενα δοκάρια. Τι να πω, δεν σε θέλει μπάλα εκεί, δεν θέλει μπάλα. Καθαρά ατυχία, εντάξει, τα τελειώματα ήταν καλά. Η μπάλα πήγε τρεις φορές στο δοκάρι. Έτσι και αλλιώς αυτό το έχουμε όλη τη χρονιά με τα τελειώματα των φάσεων να είμαστε άτυχοι, αλλά ευτυχώς μπήκαν τα υπόλοιπα και κερδίσαμε το παιχνίδι. Αρχικό, κάνετε κάποιο σχόλιο για το παιχνίδι? Το μόνο που θα πω είναι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία και αγάπη. Για το παιχνίδι σήμερα συγχαρητήρια στα παιδιά που κάναν την νίκη και έχουμε ένα παιχνίδι 90 λεπτά ή όσο διαρκήσει μέσα στην χαλάστρα. Παίζουμε όλη τη χρονιά μας. Αυτό τίποτα. Thank you.